Με το βλέμμα στραμμένο στην πορεία του κυκλώνα Ζόρπα που αγγίζει την Κρήτη χωρίς ευτυχώς να προκαλεί προβλήματα και ζημιές, οι αρχές πολιτικής προστασίας και επιστήμονες συναντήθηκαν στην αίθουσα Ανδρόγειο του Δήμου Ηρακλείου με αντικείμενο τη συντονισμένη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν ξέρουμε τι τα επηρεάζει, έτσι. Μπορεί μια μικρή διαταραχή στην ατμόσφαιρα να αλλάξει εντελώς την κίνηση αυτού του φαινομένου και νομίζω ότι όσα μέτρα λήφθηκαν προληπτικά, όσο και αν μας φέρονται ακραία με κλείσιμο σχολείων, καλώς λήφθηκαν γιατί δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Πρώτη φορά το αντιμετωπίζουμε, ας προλαβαίνουμε παρά να δρούμε καταστατικά. Να είμαστε ενημερωμένοι, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και να μην κινούμαστε στις περιοχές εντός αγωγικών τις ευαίσθητες που μπορεί να τους πλήξουν φυσικές καταστροφές. Αν πρέπει να είμαστε εκεί, να λαμβάνουμε τα μέτρα ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης να μάθει να υπακούει και να σέβεται τα μέτρα ασφαλείας. Ο επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Χαράλαμπος Φασουλάς, χαρακτήρισε ευτύχημα για το νησί την αλλαγή πορείας του κυκλώνα, εξηγώντας όμως ότι ανάλογα φαινόμενα αναμένεται πλέον να εμφανίζονται συχνά στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Όπως εξήγησε στην Κρήτη TV ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος απομακρύνεται, σε επιφυλακή παραμένουν όλα τα συνεργεία που είχαν επιστρατευτεί. Η υπηρεσία έχει θέσει σε ετοιμότητα τα αποφρακτικά μηχανήματα του Δήμου Ηρακλείου και κυρίως της ΔΕΙΑΗ, αλλά και τα σκαπτικά μηχανήματα της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, καθώς επίσης και την ομάδα του Πρασίνου. Ο κύριος Φασουλάς στην ομιλία του προς το προσωπικό του Δήμου, μέλη εθελοντικών οργανώσεων και πολίτες, προειδοποίησε ότι η πορεία του Ζορμπά είναι μόνο προάγγελος όσων θα επακολουθήσουν τα επόμενα 20 χρόνια. Το νησί κινδυνεύει από κατακλυσμία φαινόμενα, καθώς τα επίπεδα της βροχής θα παραμένουν ίδια. Όμως η περίοδος στην οποία θα εκδηλώνεται θα είναι πολύ μικρότερη, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα σχέδια εκτάκτου ανάγκης τα οποία επεξεργάζονται οι τοπικοί φορείς. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι αναμένεται μείωση της περίοδου των βροχών. Αντί να είναι ουσιαστικά σε 6 μήνες, θα γίνεται σε 3 μήνες. Και όποτε πέφτουν αυτές οι βροχές, θα είναι ραγδαίες και κατακλυσμίες. Άρα λοιπόν, ο κίνδυνος μιας πλημμύρας είναι δυστυχώς πολύ μεγαλύτερος. Μπορεί να έχουμε ίδιες ποσότητες συνολικά σε αιτήσια βάση βροχών μέχρι το 2030, αλλά θα είναι κατακλυσμίες, θα είναι καταρακτώδεις, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά προβλήματα. Η ερώτηση είναι: εμείς τι κάνουμε? Σαν πυροσβεστικό σώμα, έχουμε ένα όραμα, μια επιθυμία και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, να αναπτύξουμε μια κουλτούρα, μια παιδεία ασφαλείας. Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο συντονιστής των ομάδων πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου παρουσίασε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό μοντέλο πολιτικής προστασίας που αφορά στην ενημέρωση σε επίπεδο οικογένειας. Μέσα από το πρόγραμμα CP Family αναμένεται να προκύψει η νέα γενιά εθελοντών αλλά και ενημερωμένων πολιτών. Από εκεί θα προκύψουν και οι εθελοντές του μέλλοντος, από εκεί θα προκύψουν και οι ενεργοί πολίτες του μέλλοντος, διότι πολύ απλά θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν τι ακριβώς ισχύει γύρω τους, ποιοι εμπλέκονται σε μια καταστροφή, τι σχεδιασμός υπάρχει, ποιες είναι αρμόδιες υπηρεσίες και τι μπορούν να κάνουν στην απλή πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα.